Έκλεισε η αυλαία του 5ου τουρνά Πέδου Μεροπής με τελευταίο αγώνα τον Δούκα με τον Ίκαρο Καλυθέας. Μετά τον αγώνα έγιναν οι απονομές και όλες οι ομάδες, αθλητές και προπονητές έμειναν ικανοποιημένοι από το τουρνουά. Εκ μέρους του Ιπποκράτη να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τα παιδιά, για την παρουσία τους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσουμε και το Δήμο της ΚΟ που μαζί κάναμε αυτή τη διοργάνωση και όσους δούλεψαν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι κάποιοι από εσάς πάλι ξανά του χρόνου εδώ να μας τιμήσετε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, μαθαίνοντας από τα λάθη. Ξεκινώντας, να καλέσω τον Κώστα το Χαρίση, αθλητή του Ιπποκράτη και διεθνή μπασκετμπολίστα, να κάνει την απονομή στην τέταρτη ομάδα του τουρνουά. Δυστυχώς, για τους τύπους έχουμε κατάταξη. Σε αυτά τα τουρνουά δεν χρειάζεται κατάταξη, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, για την μειχτή δωδεκανήσου. Δεύτερη ομάδα του τουρνουά είναι η ομάδα του Προμηθέα. Παρακαλώ τον κύριο Σταματάκη για την απονομή. Τον κύριο Γερασκλή να κάνει την απονομή στην πρώτη ομάδα του τουρνά του Ίκαρου Καλυθέα. Αυτά και αυτά, έτσι. Συγχαρητήρια, καλά να είστε και ευχαριστούμε που ήρθατε. Στις ομάδες. Ευχαριστούμε και τον κόσμο. Λοιπόν, έληξε όπως είπατε και εσείς το 5ο τουρνουά Μεροπής. Είναι ένα θεσμός όπου γίνεται στο Κρουσίου Γυμναστήριο κάθε Σεπτέμβρη. Θέλουμε να το συνεχίσουμε, θέλουμε να το ενισχύσουμε. Οι ομάδες που φιλοξενούσαμε είναι, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, υψηλού επίπεδου. Να τις ξαναπώ. Είναι τα εκπαιδευτήρα Δούκα, ο Ίκαρος Καλυθέας, ο Προμηθέας Πατρών. Και πρέπει να ζητήσω λάθος και στην Πάτρα, γιατί εκ παραδρομής την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε είχα αναφέρει ένα άλλο αθλητικό σωματείο. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά και η μειχτή δωδεκανήσου. Δηλαδή και τα παιδιά, όλοι στο δωδεκανήσου, τα πύλα και τα παιδιά δωδεκανήσου που σε αυτές τις ηλικίες θα πήραν μέρος στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οι προπονητές και τα παιδιά και οι αθλητές έχουν να πούν τα καλύτερα, γιατί ήταν ένα πλούσιο τριήμερο με στο αγωνιστικό τομέα και με ενδιαφέρον από τις ομάδες αυτές οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου. Βέβαια, όπως είδατε κι εσείς, αλλά όπως ήταν και οι φίλαθλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο, οι ομάδες που φιλοξενούμε, προσπαθούμε να φιλοξενήσουμε είναι υψηλού επίπεδου. Αυτό έχει διπλό στόχο. Πρώτον, και να μας προσφέρουν ένα πολύ ωραίο θέαμα, αλλά και το δεύτερο είναι τα παιδιά που είναι από εδώ, από τα δωδεκάνησα, τα δικά μας παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από τον αυγενή ανταγωνισμό που υπάρχει μέσα στα συγκεκριμένα τουρνουά. Όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, οι ομάδες αυτές, μάλλον τα παιδιά που στελεχώνουν αυτές τις ομάδες, είναι αυριανοί θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες μας. Οπότε μας προσέφεραν ένα πολύ πλούσιο τουρνά. Εμείς, σαν Δήμο ΣΚΟ και σαν ΔΟΠΑΒΣ, προσπαθήσαμε να τους προσφέρουμε ό,τι δυνατόν, να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη τη διαμονή τους εδώ πέρα στο νησί της ΚΟ. Όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, το νησί της ΚΟ μπορεί να προσφέρει απλόχερα τη φιλοξενία σε τέτοιες διοργανώσεις. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να τη στηρίζουμε. Οι εντυπώσεις ήταν άριστες όσο αφορά πρώτα την διοργάνωση του τουρνά, την οργάνωση μάλλον. Το επίπεδο βέβαια των παιδιών ήταν πάρα πολύ υψηλό και θα αναφερθώ στη μεικτή δωδεκανήσου σαν προπονητής ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά και το ότι κρατήσαμε όλες αυτές τις πολύ καλές ομάδες, οι οποίες είναι μέσα στις 5-6 πρώτες στην Ελλάδα, το τις κρατήσαμε όλες στους 50-55 πόντους για μας, σαν μεικτή δωδεκανήσου που δεν είμαστε ομάδα,
είναι απίστευτα πολύ καλό. Γιατί δείξαμε θέληση, χαρακτήρα και στοιχεία πολύ καλής ομάδας, μεικτής μάλλον, το οποίο δείχνει ότι στην 12η γίνεται δουλειά στο μπάσκετ. Υπήρχε ανταλλαγή σκέψεων όσον αφορά με κάποιους παίκτες που είναι στη μεικτή 12η από τους προπονητές των άλλων ομάδων? Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο παιχνίδι, δεν είναι θέμα του παρόντος. Σημασία έχει ότι τα παιδιά στη 12η, είτε είναι Ρόδος, Τεκός, Λέρος, Κάλυμνος κτλ. Σημασία έχει ότι προπονούνται σωστά και ότι μπορούν και αυτά και βλέπουν το μέλλον τους και βλέπουν τον μπάσκετ από πολύ καλό σημείο. Τα παιδιά βρίσκονται σε καλό επίπεδο και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά πρώτα και στις ομάδες τους για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Ήταν ένα πολύ, πολύ καλό τουρνά με άψογη φιλοξενία, εγώ αυτό έχω να πω. Με ανθρώπους εδώ της Κόνα τρέχουν για όλους, οπότε από αυτή την άποψη το καταφέρανε να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ καλό. Εμείς τους ευχαριστούμε θερμά, σαν Δούκας, για όλη αυτή τη φιλοξενία που μας παρήχανε. Δύο λόγια για το σύλλογο και πώς είδατε τα παιδιά σε αυτό το τριήμερο μέσα στο αγωνιστικό χώρο? Εμείς ουσιαστικά έχουμε 17 μέρες που ξεκινήσαμε, είναι μια καινούργια ομάδα, δεν ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε μπάσκετ. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την προσπάθειά τους. Εννοείται ότι μέρα με τη μέρα θα βελτιωνόμαστε και θα τα καταφέρουμε.